Τώρα στο Χρυσόστομο Σουρκούνη, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει διαμαρτυρία από την ομάδα πρωτοβουλίας κοινότητες εν δράση. Χρυσόστομε. Καλημέρα, Θυσία, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε, όπως ακριβώς έχεις πει, στο έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ που μαζεύτηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων του Μιτσερού, όπου διαμαρτύρονται για τη μετακίνηση εργοστασίου ασφάλτου στην περιοχή τους. Είναι από τις 10 το πρωί εδώ οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και θέλουν να μην μετακινηθεί το εργοστάσιο εκεί. Είναι μία από τις πολλές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και στο παρελθόν, αλλά προγραμματίζουν και άλλες στο μέλλον δυναμικότερες. Μαζί μου όμως έχω τον κοινοτάρχη της Αγροκεπιάς, τον κύριο Σωτήρη τον Κυριάκο, ο οποίος θα μας εξηγήσει καλύτερα τα μέτρα που προτίθενται να κάνουν, ούτως ώστε να εισακουστούν και να μην μετακινηθεί το εργοστάσιο ασφάλτου στην περιοχή τους. Κύριε Κυριάκο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο λόγος που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ είναι για να ζητήσουμε από τον κύριο Υπουργό να παγωποιήσει τις διαδικασίες που τρέχουν. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι γίνονται όλα μυστικά. Ενώ έπρεπε να υπάρχουν δημόσιες διαβουλεύσεις, να στείλουν από πρώτα απ' όλα διαδικασία καθαρή από το κτηματολόγιο, έπρεπε να σταλεί για απόψεις σε όλες τις επηρεαζόμενες κοινότητες, να δημοσιοποιηθούν. Δεν υπήρξαν και πληροφορίες που έχουμε, δυστυχώς, είναι ότι έχει μισθωθεί ο χώρος παρά το ότι τον ζητούσαμε όλες οι κοινότητες της περιοχής μας για να γίνει έναν πάρκο για τους μεταλλορύχους που έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στο υπόγειο για τον τόπο. Λοιπόν, η δεύτερη διαδικασία που τρέχει είναι στην πολεοδομία, η οποία υπολογίζουμε ότι αυτήν την εβδομάδα τρέχουν για να βγάλουν και την άδεια την πολεοδομική, χωρίς να μας λαμβάνουν υπόψη ούτε απόψεις, ούτε δημοσιοποιήσεις καθόλου. Δηλαδή, σε αυτό το κράτος ενεργούμε σύμφωνα με τα συμφέροντα ορισμένα. Κύριε Ραγού, έχετε ζητήσει και από επαναλημμένα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών και από τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Γκαδί, να σας ζει, να σας ακούσει. Όπως φαίνεται όμως δεν εισακούεστε. Τι προτίθεστε να κάνετε? Με τους κύριους υπουργούς, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε συναντηθεί, αλλά διαφωνούμε. Διότι οι υπουργοί εκτελούν την απόφαση του υπουργικού και δεν τους ενδιαφέρει, λυπούμε που το λέω, αλλά είναι μια ομή πραγματικότητα. Προσπαθούν να υλοποιήσουν την απόφαση, να ικανοποιήσουν ένα μέρος του δαλιού, διότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και αμέσως εισακουστήκαν, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα εκεί, για να γίνει μετακίνηση των δύο εργοστασίων. Παρά το ότι για μένα έφταινε η πολεοδομία για ό,τι έχει συμβεί στην περιοχή εκεί. Δηλαδή έχουν πάρει πάνω στη βαριά βιομηχανική ζώνη την οικιστική για να εξυπηρετήσουν ορισμένους. Τούτα για να λέμε μερικές αλήθειες. Η πολεοδομία πάλι σήμερα μας είπα ότι εισηγήθηκε τους χώρους μας. Οι χώροι μας... Θυσία, εδώ είναι και ο Υπουργός Εσωτερικών. Αν μπορείς, Χρυσόστομε, να προσεγγίσεις τον Υπουργό. Αν μπορείς να τον προσεγγίσεις, να δούμε αν έχει κάτι να δηλώσει για αυτή τη διαμαρτυρία. Ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάμε προς το μέρος. Ναι. Να του αναφέρουμε, Χρυσόστομε, ότι είμαστε και σε ζωντανή σύνδεση. Κύριε Υπουργέ, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Μπορείτε να μας πείτε ένα σχόλιο για τη σημερινή διαμαρτυρία? Για την εκδήλωση. Ναι, διαμαρτυρία. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Καταρχήν, το είπα, να ελάτε μέσα να σας κάνω δήλωση, διότι ή να μας αφήσουν να συζητήσουμε, νομίζω να είμαστε. Έχω όλη την καλή διάθεση να μιλήσουμε. Ένα μικρό σχόλιο και... Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζει όντως επιβάρυνση. Η επιβάρυνση δεν είναι από τα ασφαλτικά, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν ασφαλτικά. Η επιβάρυνση είναι από τις δυσοσμίες που υπάρχουν και οι άνθρωποι είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Τούτον το έχω πει από την επίσκεψη που κάναμε επί τόπου. Άρα λοιπόν, αυτόν το οποίο κατέδειξαν και οι μετρήσεις και οι μελέτες ήταν ότι όντως η συγκεκριμένη περιοχή έχει επιβάρυνση. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος έχει μεριμνήσει να υπάρξει πρόγραμμα 30 εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνει ακριβώς αυτή η διαδικασία, ώστε να αποφορτιστεί η συγκεκριμένη περιοχή από τη διαχείριση των λιμάτων. Εκεί είναι το πρόβλημα, να θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί.
Όσον αφορά το θέμα των ασφαλτικών, μετά και τις μελέτες και των πανεπιστημιακών που ήταν στη συνέχεια των υπολείπων μελετών που έγιναν, κατέδειξε ξεκάθαρα κάτι. Ότι η όποια ελάχιστη επιβάρυνση υπάρχει είναι σε ακτίνα κατά μέγιστο μέχρι 400 μέτρα και δεν υπάρχει πέραν τούτου. Και η κοινότητα η οποία είναι η πλησιέστερη, που είναι το Μητσερόν, είναι σε απόσταση 1,8. Επομένως, καταλαβαίνω τον κόσμο απόλυτα, το οποίο για την ένσταση την οποία έχουν, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν βιώνεις καθημερινά ένα πρόβλημα της διαχείρισης της δυσοσμίας που προκύπτει από τα λύματα που σήμερα υπάρχουν με τις πολλές δεξαμενές που είναι ανεξέλεκτες, ότι ο κόσμος αντιδρά. Εγώ όμως θεωρώ πραγματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, και είναι γι' αυτόν τον λόγο, επειδή νιώθουμε τη βεβαιότητα μετά τις μελέτες που έχουν γίνει, που έχουμε μπει στο εξής πάρα πολύ απλό. Να ορίσουν δικής τους επιλογής οι κοινότητες και ο κόσμος μελετητή, ο οποίος θα συμμετέχει στην ομάδα διαχείρισης του έργου, και το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος, που έχει την αρμοδιότητα, αποδέχτηκε να υπάρξει ο λεγόμενος μηχανισμός του κόκκινου κουμπιού, δηλαδή ότι θα είναι σε συστηματική παρακολούθηση και όταν υπάρξει η παραμικρή παρέκκληση από τις εκπομπές, τότε θα σταματά αμέσως η διαδικασία της λειτουργίας για να γίνει μέτρηση. Επομένως, θεωρώ ότι οι ασφαλιστικές κλίδες που έβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο είναι το αρμόδιο, είναι τέτοιες που, επιτρέψτε μου να πω, ότι διασφαλίζουν απόλυτα το συγκεκριμένο θέμα. Λένε οι κάτοικοι ότι και στο Δάλι είχαν φίλτρα, αλλά τα απενεργοποιούσαν. Με ποια ασφαλιστική δικλίδα υπάρχει ότι αυτή τη φορά δεν θα συμβαίνει το ίδιο? Αυτά που σας έχω απαντήσει. Οι κάτοικοι λένε ότι έχει μισθωθεί ήδη χώρος για να μεταφερθεί το έργο. Έχει μισθωθεί ήδη χώρος, μας έχει πει ο κοινοτάξης Αγρογυπτιάς. Ισχύει κάτι τέτοιο, έχει μισθωθεί χώρος για να μεταφερθεί το εργοστάσιο? Ναι, ο χώρος έχει προταθεί, ο συγκεκριμένος. Υπάρχει χώρος ο οποίος προτάθηκε, που είναι στην περιοχή του Λατομείου. Δεν είναι, μιλούμε για κάτι αόριστο, είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν μιλάμε για απόσταση 400 μέτρα και 1,8, προφανώς υπάρχει χώρος, ναι. Κύριε, παγωποίηση της πολεοδομικής άδειας μέχρι παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τις δηλώσεις και από πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών, του κύριου Νίκου Νουρή. Είναι σε εξέλιξη εκδήλωση διαμαρτυρίας της ομάδας πρωτοβουλίας κοινοτήτων εν δράση. Πάμε να παρακολουθήσουμε κάποιες δηλώσεις που έγιναν λίγο προηγουμένως και επανερχόμαστε. Θέλω να δηλώσω ότι εγώ με τον σύζυγό μου αποφασίσαμε να πάμε να φύγουμε από τη Λευκοσία και να μείνουμε στο χωριό, να χτίσουμε το σπίτι μας εκεί. Έχουμε το μωρό μας που πηγαίνει στο δημοτικό του χωριού, και τώρα με όλη αυτή την κατάσταση πραγματικά διερωτούμε αν το κράτος με αυτόν τον τρόπο νοθεί τους νέους ανθρώπους να πάνε να μείνουν στα χωριά. Διαμαρτυρόμαστε γιατί νιώθουμε θύματα της κοροϊδιάς του κράτους. Δυστυχώς μας θεωρούν πολίτες δευτέρας κατηγορίας, απαίδευτους, αδαείς. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να συμπεριφερθούμε ως απολίτες σε αυτήν την κοινωνία. Είμαστε στο πλευρό, για άλλη μια φορά, στο πλευρό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Μητσερού, όπως σταθήκαμε και στο πλευρό και στεκόμαστε και στο πλευρό και άλλων περιοχών που επηρεάζονται από την παρουσία εργοστασίων ασφαλτικού, τα οποία, όπως γνωστόν και όπως έχουν φροντίσει και οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ενημερώσουν όλον τον κόσμο για το πόσο επιβλαβή είναι για τη δημόσια υγεία. Είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε έντονα, γνωρίζοντας ότι δεν ακούμαστε κανένας, να είμαστε ειλικρινείς. Το λοιπόν για την περίπτωση του ασφαλτικού, για να παγωποιήσει έστω ο Υπουργός για ένα μικρό διάστημα, μέχρι να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας τις διαφορές μας που υπάρχουν σήμερα. Σε τελευταία ανάλυση, η ρήπανση δεν μεταφέρεται, η ρήπανση αντιμετωπίζεται με τεχνολογικά μέσα, με σωστή οργάνωση, αλλά και σωστή επιλογή της χωροθέτησης τέτοιων μονάδων, ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των γειτονικών κοινοτήτων.